Πάμε σε ένα παρεμφερές θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος στα κατεχόμενα για τις λεγόμενες εκλογές Απριλίου. Ψάχνουν τον αρχιποψήφιο του τουρκοκύπριου ηγέτη, του κύριο Ακιντζή. Μέχρι στιγμής είναι ο Ακιντζή και οι άλλοι. Ο Νικόλας Ζανέτος θα μας παρουσιάσει δύο δημοσκοπήσεις Ιουνίου-Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά στον κύριο Μούδωρο για να πάρουμε τη δική του ανάλυση. Ορίστε, Νικόλα. Λοιπόν, πάμε αρχικά πρώτα πίσω στον Απρίλιο του 2015 για να υπενθυμίσουμε τότε το αποτέλεσμα των εκλογών. Στα κατεχόμενα είχε κερδίσει στο δεύτερο γύρο τον Ντερβίσερογλου Ακιντζή με ποσοστό 60,5% έναντι 39,4%. Και πάμε να δούμε τις δύο δημοσκοπήσεις που έχουμε Ιουνίου και Σεπτεμβρίου που δείχνουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Μουσταφά Ακιντζή εξακολουθεί να προηγείται. Είχε μία μείωση της τάξης του 2% σε σχέση με τον Ιούνιο, είναι στο 31,8% με αρκετή διαφορά από τον Τουφάν Ερχιουμάν που έρχεται δεύτερο στο 17%, έχει προσθέσει μία μονάδα το Σεπτέμβριο. Ο Ερσίν Τατάρ τον Ιούνιο είχε 10,6%. Λίγο αργότερα μας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος τελικά. Και να πούμε όμως, Νικόλα, εδώ αν το κόμμα του Ερχιουμάν στηρίξει Μουσταφά Ακιντζή, είμαστε αυτομάτως το 49%. Και κάπου εκεί τελειώνει το πράγμα, νομίζω. Εκτός και αν έχουμε άλλα μαγικά στην πορεία, θα το δούμε. Ναι, πρέπει να τα έχουμε υπόψη και αυτά. Ναι, λοιπόν, και έχουμε τον Χατζηπόγλου, ο οποίος αντικαθιστά τον Τατάρ στην δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου. 8,2%. Στην πρώτη δημοσκόπηση έτρεξε ο Τατάρ. Μετά είχαμε τη συγκυβέρνηση με τον Ζερσάη και την υπόσχεση Τατάρ, δεν θα είμαι εγώ υποψήφιος. Γι' αυτό μέτρησαν άλλο υποψήφιο στη δεύτερη δημοσκόπηση και θα δούμε πώς ανατρέπεται τώρα η υπόσχεση Τατάρ προς τον Ζεσάη, αλλά ανατρέπεται. Θα μας τα πει ο κύριος Μούδρος. Λοιπόν, ακολουθεί ο Ιός Δεκτάς με 7,8%, καταγράφει και αυτός μια μικρή αύξηση και πολύ ενδιαφέρον έχει το όνομα του Κουτρέτος Ζερσάη που μας τον παρουσίαζαν ως πολύ δημοφιλή. Μετά τα σόου στα Βαρόσα και όλα τα σχετικά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, καταγράφει μείωση 6,6% σε σχέση με την δημοσκόπηση του Ιουνίου. Είναι στο 4,8% και ο κύριος Αρικλή τελευταίος με 1,8%. Και έχει και μια ενδιαφέρουσα πτυχή οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικού χθες, του κ. Τσαβούσογλου. Όταν κάνουν δηλώσεις από την τουρκοϊπριακή κοινότητα, λέει, είτε ηγέτες είτε συνδικαλιστές, γιατί ο πόλεμος στη Συρία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, και εικάζω, λέει, ότι έγινε εν ώψη και προεκλογικής περίοδου και ήταν κάτι που πρώτος είπε ο κύριος Μούδουρος και πάμε κατευθείαν κοντά του. Είναι λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Μούδουρε, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Έχουμε βάλει τίτλο «Ο Ακιντζή και οι άλλοι». Είναι εύστοχος ή υπάρχει το αντίπαλο δέος ήδη και δεν το έχουμε εντοπίσει? Για δύο λόγους είναι εύστοχος ο τίτλος. Με την πρώτη έννοια είναι το ότι ουσιαστικά και οι δημοσκοπήσεις αλλά και όλα τα σενάρια για την εκλογή του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη βασίζονται μόνο σε κάποιες υποθέσεις και κάποιες προθέσεις. Δεν έχουμε ακόμα τις επίσημες καταθέσεις υποψηφιότητων. Ο δεύτερος λόγος είναι ποιοτικός που επιβεβαιώνει τον τίτλο ο Ακιντζή και οι υπόλοιποι, ο Ακιντζή και οι άλλοι, με την έννοια του ότι τα τελευταία γεγονότα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ουσιαστικά έχουν αναδείξει τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον νυν τουρκοκύπριο ηγέτη, ως έναν πολύ συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό πόλο μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που έχει καταφέρει να διαφοροποιηθεί τουλάχιστον σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, όπως είναι η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, αλλά πιο ιδιαίτερα από το κομματικό σύστημα, από τα υπόλοιπα μεγάλα κομματικά σύνολα. Άρα υπάρχει και εδώ ένα μήνυμα, ανεξαρτήτως εάν θα είναι νικηφόρα η πολιτική προσέγγιση του κύριου Ακιντζή μέχρι στιγμής, υπάρχει το εξής δεδομένο, ότι ο ίδιος, οι ιδέες του ή τέλος πάντων η στάση που κρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα έναντι της Άγκυρας φαίνεται να σχηματίζουν, φαίνεται να επαναφέρουν μάλλον στο προσκήνιο αυτήν την ιδιαίτερη αντιπολιτευτική φλέβα σε μια μερίδα της τουρκοκυπριακής κοινότητας και μάλιστα να την πολιτικοποιούν ως μια μέθοδος άμυνας έναντι των αφόρητων πιέσεων της Άγκυρας του τελευταίου χρονικού διάστημα. Άρα όντως εκείνη η δήλωση του τουρκοκύπριου ηγέτη, κύριε Μούδουρε, καθορίζει περίπου το πλαίσιο το ιδεολογικό και πολιτικό μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η προεκλογική περίοδος στα κατεχόμενα?
Με τον τρόπο που έχει προβληθεί, με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει, θετικές και αρνητικές, φαίνεται να καθίσταται ένας από τους παράγοντες που μετακινούν τις πολιτικές ισορροπίες. Άκουσα πριν πάρα πολύ προσεκτικά για τον Νικόλα τις περιγραφές που έδωσε από τις έρευνες γνώμης. Το ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν το αντιμετωπίζει τόσο το κόμμα Εθνικής Ενότητας. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα φυσικά. Όμως αρκεί να ανακοινώσει έναν όνομα και θα δούμε τους ψηφοφόρους της τουρκοκυπριακής δεξιάς, τους κλασσικούς, πώς θα συμπεριφερθούν. Το ιδιαίτερο πρόβλημα όμως, το πιο δύσκολο δίλημμα, αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή από την αριστερά, ιδιαίτερα από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, το οποίο τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας έχει κρατήσει μια πολύ ουδέτερη εντός εισαγωγικών στάση έναντι της τουρκικής επέμβασης από τη μια και κάπως επικριτικής μάλιστα έναντι του Τουρκοκύπριου γιατί από την άλλη είναι φανερό πλέον ότι το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα σε ηγετικό επίπεδο έχει ξεκινήσει τις αναζητήσεις για κομματικών υποψήφιων στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Άρα θα υπάρξει και μια υπόγεια ή και δημόσια ακόμα αντιπαράθεση εντός της αριστεράς και της κεντροαριστεράς με τον Μουσταφά Κιντζή βεβαίως να διεκδικεί και φαίνεται να παίρνει έναν κομμάτι των ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού. Όμως από την άλλη θα υπάρχει και η έννοια του κομματικού πατριωτισμού, αν θέλετε. Γιατί όμως το Ρεπουμπλικανικό, και για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι το κόμμα του κυρίου Χιουρμάν, δεν στηρίζει Ακιντζή, κύριε Μούδουρε. Βλέπουμε τα ποσοστά και αν γινόταν αυτό, ενδεχομένως να υπήρχε επανεκλογή Ακιντζή από τον πρώτο γύρο. Τι είναι αυτό που τους χωρίζει, γιατί αναζητούν τον κομματικό υποψήφιο? Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει και ιστορικές, έχει και πολιτικές επίκαιρες πτυχές. Ιστορικές είναι η ιστορική αντιπαράθεση ουσιαστικά, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ιστορικά εντός της ευρύτερης τουρκοκυπριακής αριστεράς. Η τουρκοκυπριακή αριστερά είναι χαρακτηριστική των πολλών ομάδων διαφοροποιήσεων και αντιλήψεων που έχουν καλλιεργηθεί ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1970 και σε αυτό βεβαίως παίζει ρόλο και η προέλευση του κάθε προσώπου αναλόγως της ομάδας ή του κόμματος ή της οργάνωσης που συμμετείχε ως φοιτητή στο μεγάλο αριστερό φοιτητικό κίνημα της Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Η πολιτική και επίκαιρη πτυχή είναι γεγονός ότι βασίζεται πολύ περισσότερο στη διαφοροποίηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στους ηγετικούς κύκλους του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Έχουν ήδη κάνει μια πολύ μεγάλη μετακίνηση προς το κέντρο του πολιτικού χώρου. Έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η πολιτική της Άγκυρας. Υπάρχει ένας έντονος διάλογος, ο οποίος φτάνει μέχρι και τα σημεία της εσωτερικής αντιπαράθεσης εντός του Ρεπουμπλικανικού για το πώς θα πρέπει η τουρκοκυπριακή κοινότητα να αντιμετωπίζει την Άγκυρα. Και εδώ φαίνεται να υπάρχει διαφωνία με τον τρόπο που κινείται ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Όμως επαναλαμβάνω συχνά τον όρο σε ηγετικό επίπεδο, διότι ακριβώς φαίνεται τις τελευταίες ημέρες να υπάρχει μια πολύ σοβαρή εσωτερική κόντρα με ένα μέρος της βάσης των εκλογέων αλλά και άλλων στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Άρα έχει να αντιμετωπίσει και άλλα ζητήματα το Ρεπουμπλικανικό, τη βάση πολύ του, σοβαρά, τον κόσμο του, που μπορεί να διαφωνεί με μια κομματική υποψηφιότητα. Συνεπώς έχουμε δρόμο μέχρι ότου καθοριστούν υποψηφοί. Γιατί είναι τόσο χαμηλά, κύριε Μούδουρε, ο κύριος Οζερσάη, ή μήπως εμείς τον υπερπροβάλλουμε στη δική μας πλευρά λόγω των δηλώσεών του και νομίζουμε ότι όντως είναι ένας σοβαρός παίχτης στα κατεχόμενα? Συμβαίνουν και τα δύο. Από τη μια είναι η υπερπροβολή, από την άλλη είναι και το γεγονός ότι η υπερπροβολή βασίστηκε και στο δεδομένο του ότι ο ίδιος έχει ταυτιστεί σε πάρα πολλά και κρίσιμα ζητήματα με την πολιτική της Άγκυρας. Το ίδιο συμβαίνει, πρέπει να πούμε, και στην ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εδώ νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επανάληψη πολλών πρόσφατων. Ο εκλεκτός της Άγκυρας δεν πείθει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αυτό. Η εντελώς ανοιχτή ταύτιση με τις επιλογές της Άγκυρας, η πολύ ανοιχτή και επικίνδυνη σε ορισμένες συγκυρίες ταύτιση με την πολιτική της Άγκυρας, με ακραίες επιλογές της ίδιας της Άγκυρας, φαίνεται να φέρνει πολύ αντίθετα αποτελέσματα στο τουρκοκυπριακό εκλογικό σώμα, διότι όπως γνωρίζουμε στα κατεχόμενα δεν υπάρχει μόνο το τουρκοκυπριακό εκλογικό σώμα. Υπάρχει και το σώμα των επίκων οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολιτικά δικαιώματα.
Αυτή τη στιγμή όμως άρχισε να παίζει και το όνομα του κυρίου Τατάρ. Είδαμε ένα βουλευτή προχθές να λέει: εμείς θέλουμε τον αρχηγό του κόμματός μας και δεν μας νοιάζει αν υποσχέθηκε στον Ζερσάη ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Παίζει όντως το όνομα του κυρίου Τατάρ, κύριε Μούδουρε, και αν ναι, μπορεί αυτό να οδηγήσει και πάλι σε πτώση της λεγόμενης κυβέρνησης στα κατεχόμενα, καθώς τώρα συγκυβερνούν για να έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή? Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Υπάρχει η πιθανότητα δηλαδή αναταραχών και στο υφιστάμενο κυβερνητικό σχήμα εξαιτίας των επιλογών που θα γίνουν για την εκλογή του Τουρκοκύπριου. Γιατί όμως νομίζω ότι αντιδράσεις εντός του κόμματος Εθνικής Ενότητας για κομματική υποψηφιότητα, η υπογράμμιση αυτής της αναγκαιότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από εμάς ως κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Το αφύσικο εντός εισαγωγικών θα ήταν το Κόμμα Εθνικής Ενότητας να υποστηρίξει αδίαστα, χωρίς κανένα πρόβλημα, υποψήφιον πέραν του κόμματος. Δεν είναι στην παράδοση, δεν είναι στο DNA αυτού του πολιτικού κόμματος η πολιτική συμμαχία. Άρα αυτή τη στιγμή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα είμαστε σε μια φάση πολιτικών ζυμώσεων και αναζητήσεων για το ποιοι θα είναι υποψήφοι στις λεγόμενες εκλογές του Απριλίου. Πότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τις προσωπικότητες που θα διεκδικήσουν τη λεγόμενη Προεδρία, κύριε Μούδουρε? Νομίζω ότι ένα κεντρικό σημείο πολιτικών εξελίξεων θα είναι το τι θα γίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή γενικότερα αν θα επαναρχίσουν ή όχι οι διαπραγματεύσεις των Κυπριακών. Εκεί θα είναι και η χρονική συγκυρία που θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είμαστε και σε έναν περιβάλλον συνολικής κατάρρευσης της οργανωμένης πολιτικής ζωής στα κατεχόμενα. Η δημοσκόπηση, η έρευνα που έχετε χρησιμοποιήσει είναι μια έρευνα που τρέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε τρίμηνο και δείχνει ότι πέραν του τουρκοκύπριου ηγέτη, του θεσμού του λεγόμενου Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όλοι οι άλλοι θεσμοί εξουσίας οι οποίοι εκλέγονται έχουν βυθιστεί έχουν καταρρεύσει σε ό,τι αφορά στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο μόνος που επιβιώνει πέραν της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος είναι ο ίδιος ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Άρα νομίζω στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ως αναποφάσιστοι, ως να αρνούνται την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τον επόμενο Απρίλιο. Ωραία. Καταγράφουμε τις δυναμικές σήμερα λοιπόν, αυτής της περίοδου, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Να είστε καλά, κύριε Μουδουρέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Νικόλας